Κύριε Βουλευτά, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας κύριε Νέγρη, σε εσάς τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και για το βήμα που μας δίνετε να εκθέσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας. Ξεκινάω από αυτό που διάβασα προχθές και τελειώνω εγώ, δεν θέλω να διακόψω, το ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στο να δοθούν όλα αυτά στην Τσεχία, να αγοράσουμε όπλα από Τσεχία για να τα δώσουμε στον Ουκρανία και πάει λέγοντας. Τι γίνεται? Είναι μια ιστορία η οποία δεν ξεκίνησε προχθές. Ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες έναρξης αυτού του πολέμου, ενός πολέμου, και το επισημαίνω αυτό γιατί δημιουργούνται πολλές συγχυσές και μένες, είναι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο ΝΑΤΟ από τη μια πλευρά και στη Ρωσία από την άλλη, ενός πολέμου που εξελίσσεται στα εδάφη της Ουκρανίας, με βασικό θέμα, με βασικό βέβαια θύμα τον ουκρανικό λαό αλλά και τον ρωσικό. Το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι είδαν τον πόλεμο την ημέρα που επιτέθηκε η Ρωσία. Είναι άδικο αυτό για την ιστορία, γιατί ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε το 2014 όταν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα θυμόμαστε όλοι γιατί είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου. Τότε η Νούλαντ, η υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Πάιατ, ο προηγούμενος πρέσβης στην Ελλάδα, συντόνισαν τον δεξιό τομέα των δυνάμεων στην Ουκρανία, εγκαθίδρυσαν το δυτικόστροφο καθεστώς και κατέληξε στον Ζελένσκι σήμερα. Για να είμαστε αντικειμενικοί, πριν από το κίνημα που οργάνωσε η Νούλαντ και ο Πάιατ, την ίδια προσπάθεια έκαναν και οι Ρώσοι. Βλέπουμε λοιπόν μια διελκυστίδα που θύμα ήταν ο ουκρανικός λαός να πηγαίνουν και να έρχονται. Τελικά επικράτησαν οι δυτικές κυβερνήσεις, δυτικόφιλες κυβερνήσεις να το πω έτσι, με τελευταίο πρόεδρο τον Ζελένσκι. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε από το 2014 και μετά οι κυβερνήσεις, οι διαθρικές, έβαλαν μέσα στην Ουκρανία τις βάσεις του ΝΑΤΟ, φτάσανε μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο να γίνει αυτός ο πόλεμος. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας. Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε από τις πρώτες μέρες του πολέμου να στέλνει κρυφά, το τονίζω, κρυφά φορτία με πυρομαχικά και οπλικά συστήματα για να ενισχύει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Υπήρξε μεγάλη πίεση και ερωτήματα από όλα τα κόμματα. Πέστε μας τι στέλνετε, γιατί αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν μιλούσανε, το κρύβανε, το ως μυστικό. Τα παίρνετε. Εγκρυπτό. Η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε απάντησε. Την άνοιξη του 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκάλυψε μέχρι τότε τι είχε σταλεί τεράστιες υποσότητες. Ήταν φανερό λόγω των οπλικών συστημάτων ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά έφευγαν, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, από τα νησιά μας. Οι αποστολές αυτές συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση κάτω από την κατακραυγή του λαού, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πρώτον αυξημένο το αίσθημα του πατριωτισμού, του λαϊκού πατριωτισμού, το τονίζω, θέλει να είναι διασφαλισμένα τα σύνορα της χώρας μας, θέλει να είναι διασφαλισμένα τα κυριαρχικά δικαιώματα που είναι οι θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλει για κανένα λόγο αυτή η ισχύς άμυνας να υποχωρήσει. Λοιπόν, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση στέλνει τα τρία τελευταία φορτία, επίσημα τουλάχιστον, που έστειλε, πέρασαν μέσα από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής. Τώρα τι να σας πω, για δεκάδες κανόνια κάθε διαμετρήματος, πάνω από 100 κανόνια συνολικά. Να σας πω για 100.000 βλήματα πυροβολικού κάθε διαμετρήματος, να πούμε για εκατομμύρια σφαίρες, να πούμε για αντιεροπορικά, αντιαρματικά. Και ο κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί δεν γνωρίζουμε αν τα παίρνουν από τα νησιά ή και από αλλού. Το σίγουρο είναι όμως ότι η αμυντική ισχύς της χώρας μας μειώνεται. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βουλευτά. Είναι το σημαντικό. Οι αποστολές αυτές
επηρεάζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Αυτό ακριβώς σας είπα τώρα. Mm-hmm. Η αμυντική ισχύ της χώρας αδυνατίζει, να το πω πιο λαϊκά, για να γίνει κατανοητό και από τις ακροατές σας. Και αυτό μπαίνει στη ζυγαριά να ενισχύσουμε τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, αλλά να αφήσουμε πίσω την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Και βέβαια το τελευταίο, το είπατε κι εσείς, το τελευταίο και πιο τραγικό σε αυτήν την εξέλιξη των αποστολών που κάνει η ελληνική κυβέρνηση κατά κανόνα κρυφά πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού που τον έχει πληρώσει αυτόν τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά, είναι τι? Ότι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 40.000 βλήματα πυρομαχικού, καπνογόνα, αρμάτων μάχης, αρμάτων που δεν έχει η Ουκρανία, δεν υπάρχουν, και αυτό το κρατήσουμε στο μυαλό mm-hmm. μας, καπνογόνα βλήματα που έχουν μέσα τους τη χημική ουσία του λευκού φωσφόρου, η οποία χημική ουσία δεν έχει απαγορευτεί, είναι απαγορευμένη με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο είναι πραγματικά δραματικές. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό, η ελληνική κυβέρνηση να στέλνει στην Ουκρανία κάτι που κανένας μα κανένας Έλληνας δεν θα συνηγορούσε, να πάει μια τέτοια απαγορευμένη ουσία στην Ουκρανία. Βέβαια η κυβέρνηση βγήκε εκ των υστέρων και είπε ότι εμείς δεν στέλνουμε πριστικά βλήματα, αλλά στέλνουμε καπνογόνα. Δεν είναι έτσι τώρα, τι είναι. Είναι έολες δικαιολογίες, γιατί η ουσία είναι ότι στην Ουκρανία πάει λευκός φόσφορος και άγνωστο πώς θα χρησιμοποιήσουν τα βλήματα οι Ουκρανοί για να κατακάψουν όχι μόνο τους αντιπάλους τους, αλλά και άμαχο πληθυσμό και γυναίκες και παιδιά, γιατί άρματα δεν έχουν τέτοια. Mm-hmm. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι. Να κλείσω αν θέλετε. Ναι, ναι, μισό λεπτό. 30 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν βιαζόμαστε. Δεν είμαι αυτή εδώ. Ακριβώς, ναι, αυτή ακριβώς την κίνηση της κυβέρνησης να στείλει λευκό φόσφορο στην Ουκρανία, για αυτή την κίνηση δεν μίλησε κανένα, μα κανένα απολύτως κόμμα. Δεν ξέρω κανένα. Όλα όμως αυτά, απολύτως, κύριε Βουλευτά, δείχνουν ότι ο γενικότερος προσανατολισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν είναι βέβαια η άμυνα της χώρας, αλλά η εξυπηρέτηση επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυραυλικά, να υπενθυμίσω, πυραυλικά σύγχρονα συστήματα Patriot με ελληνικό προσωπικό προστατεύουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Μονάδα αντιαρματικών όπλων με το αντίστοιχο προσωπικό σταθμεύει στη Βουλγαρία, συμμετέχοντας στην ατοϊκή περικύκλωση της Ρωσίας. Ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη πετούν στους ουρανούς των Βαλκανίων, αστυνομεύοντας από πτήσεις αντίστοιχων ρωσικών. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα σε μια εμπλοκή τέτοια? Γιατί και μια τελευταία έρευνα έδειξε ότι ένα 30% του ελληνικού λαού δεν συμφωνεί με αυτά που συμβαίνουν εναντίον των Ρώσων, κύριε Βουλευτά. Το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι απλά ότι οι ένοπλες δυνάμεις σήμερα, τα καλύτερα, τα πιο σύγχρονα όπλα που διαθέτουν, όπως είναι η Patriot, τα σύγχρονα αντιεροπορικά, τα αεροπλάνα μας, τα πολεμικά, τα πανάκριβα, ξέρετε που εξαντλούν, γιατί οι ώρες πτήσης δεν είναι απεριόριστες, είναι πεπερασμένες των πολεμικών αεροσκαφών. Τις εξαντλούν πετώντας στους βαλκανικούς ουρανούς, αστυνομεύοντάς τους από πιθανές πτήσεις Ρώσων, έτσι έχει διατάξει το ΝΑΤΟ, ασκούνται στα διεθνή ύδατα, πάνω από αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών ή φρεγάτες των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά που είπατε, αντιπυραυλικά συστήματα στην εταιρεία την Αράμκο, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου, προστατεύουν την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Πώς, τι σχέση έχει η άμυνα μας με αυτό? Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Ότι αυτή τη στιγμή η επιθετικότητα της Τουρκίας, που εσείς στο νησί σας την βιώνετε πάνω από τα κεφάλια σας. Την ημέρα που δηλώνεται αυτή. Την ημέρα, κύριε Βουλευτά, που στη Σάμο απομακρυνόταν υλικό, πολεμικό υλικό, οι Τούρκοι έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες δείχνοντας με μεγάλη ευκρίνεια τον οπλισμό που μεταφερόταν με τα ελληνικά αρματαγωγά.
Και συζητάμε. Είδατε, τώρα, κύριε Ανέγρη, πόσο βοηθάει η συζήτηση και τη Βγαίνει. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Βέβαια. Ότι υπήρχαν φωτογραφίες. Στη δημοσιότητα. Και να σας τη στείλω. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Και ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πετάνε τα αεροπλάνα τα τουρκικά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο πάνω από τη Σάμο, πετάνε πάνω από τα καταστρώματα του νατοϊκού στόλου που βρίσκεται στο Αιγαίο, της NMG, έτσι ονομάζεται αυτή η αρμάδα εκεί πέρα, χωρίς να ιδρώνει το αυτί του ΝΑΤΟ. Και εγώ μπαίνω στη θέση του Σαμιώτη, του Χιώτη, του Μυτιλινιού, του Λιμνιού και λέω πώς με προστατεύει αυτή η συμμαχία που η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή αλλά και οι προηγούμενες, τις έχουν αναγορεύσει σε θεματοφύλακα της κυριαρχίας αυτής της χώρας. Και οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, που δήθεν πάμε σε ένα, σε μια σχετική διευθέτηση, κρύβουν πάρα πολλά επικίνδυνα και για την ειρήνη και για το λαό μας, αλλά και για τον τουρκικό λαό. Αυτές οι διευθετήσεις που αποσκοπούν στη συνδιαχείριση του πλούτου που βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά σας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτές οι συνδιαχειρήσεις κρύβουν κινδύνες. Σήμερα είναι μαζί, αύριο θα είναι απέναντι και θα ξαναματώσει ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός. Αυτά είναι που μας ανησυχούν. Δεν είναι συνθήκες που οι δυο λαοί, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς που γειτνιάζετε με τον τουρκικό λαό, έχουν πραγματικά φιλικά αισθήματα ο ένας από τον άλλον. Γιατί την κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί τον τουρκικό λαό, ούτε η ελληνική τον ελληνικό λαό για να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ. Εκπροσωπεί συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων της αστικής τάξης, λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, που αυτά ακόμα και σε περίπτωση πολέμου, την ώρα που θα κομματιάζονται κορμιά της νεολαίας της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτοί θα συνεχίζουν τις business τους. Μάλιστα. Γιατί η business, το κέρδος δεν σταματάει ποτέ. Το είδαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το βλέπουμε και σήμερα, ξέρετε πού, στην Ουκρανία. Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και ακόμα περισσότεροι τραυματίες, το δίκτυο αγωγών της Ουκρανίας, προσέξτε, της Ουκρανίας, στέλνει ρωσικό φυσικό αέριο στους πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι το θύμα εδώ πέρα? Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, οι εφοπλιστές που το μεταφέρουν ή οι λαοί αυτών των χωρών? Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι τις τύχες των χωρών τους πρέπει να τις πάρουν οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις είτε την Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι ΝΑΤΟ, είτε είναι Ρωσίας, που είναι εξίσου σκληρή και χώρα που και η ρωσική κυβέρνηση. Καμία σχέση δεν έχει με τη Σοβιετική Ένωση και τα, αν θέλετε, τα μηνύματα φιλίας των λαών που έμποταν τότε. Είναι μια σκληρή κυβέρνηση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, είτε της ενέργειας είτε οποιοδήποτε άλλη κατηγορίας. Μάλιστα. Στην ανακοίνωση που έβγαλε τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει τα εξής. Η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι δεν ψήφισε υπέρ της πώλησης πυρομαχικών στην Τσεχία, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καθώς τα πυρομαχικά αυτά θα έχουν ως τελικό προορισμό την Ουκρανία, συμπληρώνοντας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε καταδικάσει απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας, όμως συγχρόνως έχουμε εκφράσει την αντίρρησή μας στην ενίσχυσή της με οπλικά συστήματα, ειδικά από την Ελλάδα. Αδειάζουν δηλαδή τα νησιά για να καταλήξουν στην Ουκρανία και δεν γίνεται και η αντικατάσταση? Γιατί παλιά μας λέγανε ότι, ξέρετε, ναι, παρόλο που δεν το παραδεχόταν και γινόταν εγκρυπτό όλο αυτό, αλλά στη Σάμο και στα νησιά τα μικρά, εγκρυπτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί είναι μικρό το νησί και όλα φαίνονται, είτε ό,τι πλησιάζει στο νησί είτε απομακρύνεται από το νησί. Δεν τα καράβια εννοώ, κύριε Βουλευτά. Ναι. Δεν είμαστε σε ένα πρόσωπο, σε ένα μικρό νησάκι το οποίο ελέγχεται από όλους τους πολίτες. Και θα σας παρακαλέσω θερμά να πες περισσότερη πληροφορία και περισσότερο φως πάνω στην απομάκρυση αυτών των οπλικών συστημάτων από τα νησιά. Βεβαίως. Και φοβάμαι και το λέω αυτό, ότι να μην έρθει εκείνη η στιγμή που θα μιλάμε
όχι για το φάκελο της Κύπρου, να μιλάμε για το φάκελο της Σάμου, και φοβάμαι να μην έρθει εκείνη η στιγμή να την πατήσουμε όπως την πατήσαμε στην Κύπρο, που αποχωρήσαν εκείνες οι ένοπλες δυνάμεις και έγινε ό,τι έγινε. Και φοβάμαι τέλος, κύριε Βουλευτά, και θα πρέπει να το μεταφέρετε, ανησυχία αυτή, ότι εδώ η ελληνική κυβέρνηση με την τουρκική κυβέρνηση παίζουν, έχουν κρυφή ατζέντα εις βάρος του ελληνικού και του τουρκικού λαού. Και φοβάμαι ότι όλα αυτά που γίνονται με πρόσχημα να πάνε αριστερά και στην Ουκρανία έχουν να κάνουν με συμφωνίες κρυφές για την απομάκρυση των οπλικών συστημάτων από τα ελληνικά νησιά, που κάθε μέρα μας το φωνάζει συνέχεια αυτό η Τουρκία. Βεβαίως έτσι είναι, βεβαίως έτσι είναι. Θέλουν πραγματικά αποκάλυψη όλες αυτές οι πλευρές, αλλά θέλουν και πραγματικά ειλικρινή στάση από τις θέσεις των κομμάτων για να σταματήσουν να μπερδεύουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λαϊκή έκφραση, τον λαό. Και το λέω αυτό γιατί πήρα αφορμή από την ανακοίνωση που διαβάσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη φράση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για τις αποστολές οπλικών συστημάτων στη Ρωσία, που αποκαλύφθηκε και η αποστολή Λευκού Φωσφόρου? Ήταν ο ναύαρχος ο κύριος Αποστολάκης. Α, ωραία. Δεν θα είχαμε αντίρρηση να στείλουμε αυτά τα όπλα στην Ουκρανία αν η τιμή πώλησης ήταν σημαντική. Δηλαδή η εμπλοκή της χώρας μας στην δολοφονία χιλιάδων στρατιωτών και αμάχων σε έναν πόλεμο που η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση, έχει διατίμηση. Αυτό, πέρα από ανήθικο, εσχρό, δεν εκφράζει σε καμιά περίπτωση και τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Και δεύτερον, όταν ο κύριος Αποστολάκης και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κρύβει τις τεράστιες ευθύνες του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ποιανού θέση είναι αυτή? Είναι η θέση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να σταθούμε με απόλυτο σεβασμό απέναντι στο λαό μας, να του πούμε την αλήθεια, γιατί οι διπλωματικές λέξεις κρύβουν πολύ μεγάλα ψέματα. Εμείς λοιπόν ως Κομμουνιστικό Κόμμα το ξέρει ο κόσμος αυτό και μας τιμάει αυτό που το ξέρει, άσχετα αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Εμείς του λέμε ότι πραγματικά να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου, για να λάμπει πραγματικά η αλήθεια μέσα από το πρίσμα των λαϊκών συμφερόντων και όχι από το πρίσμα των συμφερόντων των επιχειρηματιών. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νέγρη. Και τους ακροατές σας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Τα ραδιόφωνα της επαρχίας, ξέρετε, ακόμη μπορούν και παραμένουν ελεύθερα και ακούγεται και κρατήστε η άλλη φωνή. Κρατήστε το όσο μπορείτε. Να ακούγονται πάντα αυτό οι άλλες φωνές. Και δεν έχουν και εκείνο το κακό που έχουν τα μεγάλα μέσα, τη διάθεση μικρού χρόνου για να εκφράσει ο βουλευτής την άποψή του και την θέση του για αυτά τα θέματα. Το γνωρίζουμε και τις θυσίες να κρατήσετε ζωντανή αυτή τη φωνή και το πόσο δύσκολο είναι, και πραγματικά και εμείς θέλουμε αυτές οι φωνές να μείνουν ανοιχτές, γιατί είναι μια όαση μέσα στην απόλυτα κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ θερμά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά κι εσείς.